δεν είναι εθελοντικό σε καμιά περίπτωση. Θα γίνουμε σαν την Αθήνα, σαν την πλατεία Βικτωρίας, έτσι. Θεωρείτε ότι πρέπει να δημιουργηθούν κέντροι υποδοχής μεταναστών? Ναι, αλλά όχι μέσα στην πόλη. Έτσι, σε στρατόπεδα, σε χώρους υποδοχής, όχι εδώ μέσα όμως. Αρκετά προβλήματα στην επαρχία, οι πρόσφυγες μας λείπανε. Πώς φαίνεται που θα εγκατασταθούν πρόσφυγες στην Θεσσαλονίκη? Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Θεωρείτε ότι πρέπει... Έχουν πάρει κάποια απόφαση για να δουν τι θα γίνει. Πολύ δύσκολα. Εσείς συμμετέχετε σε δράσεις που διοργανώνονται για τους πρόσφυγες? Όχι. Όχι. Και δεν το βρίσκω σωστό αυτό που γίνεται. Πρέπει να πάρουν τα κράτη, τα μεγάλα βέβαια, κάποια μέτρα. Γιατί δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται. Ήρθανε πολύ ξαφνικά, με αποτέλεσμα ο κόσμος να ψάχνεται. Πώς σας φαίνεται που θα εγκατασταθούν πρόσφυγες στην Θεσσαλονίκη? Θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό. Σε αυτό είμαι κατά. Κατά. Και δεν θα το ήθελα. Δεν θα το ήθελα. Πρέπει να δημιουργηθούν κέντρα υποδοχής μεταναστών. Επειδή βρισκόμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, κανονικά πρέπει να υπάρχουν αυτά τα κέντρα, αλλά είμαι κατά. Καθόλου καλό δεν μου φαίνεται, αλλά θα μου πεις, είναι άνθρωποι κι αυτοί και έχουν δικαίωμα στη ζωή, αλλά το αυτό είναι ότι θα πειράξει πολύ, οπωσδήποτε. Και στον τουρισμό θα πειράξει και σε εμάς θα πειράξει, σε όλο τον κόσμο, οπωσδήποτε είναι κάτι που ο καθένας δεν το θέλει.